Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαριδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Κύριε Λαμπρούλη, η υπόθεση της πανδημίας και κυρίως των μέτρων τα οποία λαμβάνει ή δεν λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τους, την αντιμετώπιση της, αντιμετώπιση ιδίως της έξαρσης του προβλήματος, ευρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης αρκετά έντονης. Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε προχθές, αν δεν απατώμε, εξέθεσε τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αυτές τις περιστάσεις, αλλά και χθες το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα οξύ στην κριτική του. Πώς μπορούμε να συνοψίσουμε αυτή την εικόνα, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την πανδημία, αλλά και μέσα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην κατεύθυνση δηλαδή διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης της πανδημίας, δεν μας κόμισε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για την ίδια πολιτική που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια με αφορμή την πανδημία. Το μόνο που αλλάζει ανάλογα την περίσταση, δηλαδή τις περιόδους έξαρσης ή ύφεσης της πανδημίας, είναι τα κάποια μέτρα που μπορεί να παίρνονται και βέβαια συνοδεύτηκαν και από τη γνωστή, να το πω έτσι, καραμέλα της ατομικής ευθύνης και φυσικά της μετακύλωσης του κόστους στο λαό και στους εργαζόμενους για την πρόληψή του. Και βέβαια το κάλεσμα του Πρωθυπουργού που απίθυνε στο λαό για περιενότητα στην ουσία είναι ένα κάλεσμα συνένεσης σε αυτήν ακριβώς την πολιτική, την εγκληματική πολιτική που ακολουθείται. Και την συνάμα αδιέξοδη πολιτική. Και το λέμε αυτό γιατί, αφενός μεν την πρώτη στιγμή και από πέρυσι, αλλά το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ή δεν παίρνει μάλλον κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και σε ό,τι αφορά τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το οποίο ερίστο εμπαρόδο έχει κοριστεί, έχει φρακάρει, να το πω έτσι. Είναι ξανά. Στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 100% νομίζω. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ούτε σε στοιχεία, τα ξέρετε κι εσείς και όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά σε τι κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν, δεν προχώρησαν σε καμία ουσιαστική στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδότηση, έκθετη κτλ. Παράλληλα, δεν προχώρησαν σε μια σοβαρή οργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας και παράλληλα εμβολιαστικού προγράμματος. Δείτε, οι εμβολιασμοί παρουσιάζουν μια επιπαίδωση αυτή τη στιγμή. Ναι. Επίταξη, δεν έκαναν κανένα βήμα στην επίταξη των μεγάλων δυτικών μονάδων που εξακολουθούν να θησατρίζουν. Παρά η κυβέρνηση τι βαφτίζει, επίταξη τις προκλητικές συμβάσεις που έχει υπογράψει με τον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, δεν πάρθηκαν στην ουσία ουσιαστικά μέτρα προστασίας και μείωσης του κινδύνου διασποράς δηλαδή του ιού σε χώρους όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, οι χώροι δουλειάς. Και αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση εγκλημάτισε και εγκληματεί, συνεχίζει να εγκληματεί και μπροστά στο τέταρτο κύμα ή αν θέλετε πλέον σε εξέλιξη του τέταρτου κύματος που απευχόμαστε αλλά πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι πιο φωνικό από το πρώτο ή το δεύτερο. Οι αριθμοί είναι εξαιρετικά ανησυχητικοί, όπως επίσης και οι προβλέψεις. Και οι προβλέψεις των επιστημόνων. Και δείτε την ίδια ώρα, ένα παράδειγμα μόνο. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά και τα ξέρει και είναι συνειδητή φυσικά επιλογή της κυβέρνησης, δείτε τι έχει γίνει με τις σχολικές μονάδες. Δηλαδή στα πλαίσια προστασίας από τη διασπορά στους χώρους, για παράδειγμα, εκπαίδευσης. Συγχώνευσε 1000 τμήματα ανά την επικράτεια. Και την ίδια στιγμή για λόγους, θα έλεγα μικροκομματικούς, αφήνει εκτός αυτών των μέτρων προστασίας δηλαδή τους θρησκευτικούς χώρους. Να λοιπόν γιατί εκεί κύριε Λαμπρούλη αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση η οποία παρουσιάζει και ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή φαίνεται ότι και η θέση της Εκκλησίας δεν είναι ενιαία επί του ζητήματος. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι μάλλον πιο συνετός άνθρωπος και παροτρύνει προς τον εμβολιασμό. Για να είμαστε και χρήσιμοι, να το πω έτσι, όχι εμείς στην κουβέντα μας τώρα, αλλά όπου υπάρχει περίπτωση συγχρονισμού κόσμου
κτλ. Τι λένε τα υγειονομικά, τι λένε οι επιτροπές, τι λένε οι επιστήμονες. Πρόληψη. Μέτρα και πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει τα τεστ, έτσι, όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να παρθούν και τα ατομικά μέτρα προστασίας. Το βάζουμε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση λοιπόν εφαρμόζει επιλεκτικά, να το πω έτσι, σε κάποιους χώρους να εφαρμόζονται, σωστά μεν, και σε κάποιους άλλους όχι. Και κοιτάξτε τώρα, αυτές οι αντιφάσεις είναι ακριβώς που ρίχνουν νερό στο μήλο όσων, για παράδειγμα... Ναι, δεν θέλουν να εμβολιαστούν, βέβαια, έτσι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, κοιτάξτε όμως αυτό, βρά ευεργετικά εντός ή εκτός εισαγωγικών για την πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια με αυτή την περίφημη ιστορία, επιτρέψτε μου τη λέξη, αντιπαράθεση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, στην ουσία υποκινεί ή δείχνει το δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία μας, για το λαό μας. Συνεπώς, είναι τεράστιες οι ευθύνες της, είναι εγκληματικές, το τονίζω για ακόμα μία φορά, και βέβαια δεν είναι, εμείς λέμε και το άλλο, το εξής, και από εκεί πρέπει να βγουν και συμπεράσματα, ότι αυτές οι αποφάσεις, αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται και μέσα στην πανδημία, αφού είναι μια συνολική κυβερνητική πολιτική, αφορά μια συνολική κυβερνητική πολιτική και στην υγεία αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς. Είναι δηλαδή στη λογική δηλαδή του κόστους οφέλους. Ναι, το θέτεται στην... τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής, της καπιταλιστικής οικονομίας, θυσιάζοντας όμως το βωμό αυτών των προτεραιοτήτων πιο στις λαϊκές ανάγκες. Και στην υγεία και στην παιδεία και σε όλα τα ζητήματα της κοινωνίας μας. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η λογική, γιατί τώρα έχουμε και την εμπειρία, και εσείς και όλους όσοι μας ακούνε, και ο λαός μας, αλλά και δυστυχώς και άλλοι λαοί. Λοιπόν, είναι η ίδια λογική αυτή του κόστους οφέλους που οδήγησε σε κατάρρευση τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο και αδυνατότητες να προστατεύσουν την υγεία των λαών, του λαού μας, εν προκειμένου. Και εδώ είναι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και με το τέταρτο, να το πω έτσι, κύμα. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα νοσοκομεία στη Λάρισα, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο, με τις τεράστιες ελλείψεις, να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να απαριθμίσω τα προβλήματα τα τεράστια που έχουν σε υποδομές αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως φυσικά σε προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Με 900 κρεβάτια δύο νοσοκομεία, με ένα ιδιωτικό τομέα στην περιοχή, στο νομό, στην πόλη δηλαδή, γύρω από την πόλη, με 2.000 κρεβάτια, και αυτή τη στιγμή τα δύο νοσοκομεία περιορίζουν να αναστέλουν τη λειτουργία τους, ενώ για τους μη COVID ασθενείς ή τέλος πάντων παρακολούθηση χρονιών πασχόντων κτλ. Αναστέλουν τη λειτουργία τους για να... για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις... στις ανάγκες, στις αυξημένες, στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών με COVID. Την ίδια ώρα λοιπόν που υπάρχουν άλλα 2.000 κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά ελάχιστα έχουν δοθεί και με βάση τα στοιχεία που έδωσε και η ίδια η κυβέρνηση του Υπουργείου Υγείας, έχουν δοθεί μερικές δεκάδες κρεβάτια για περιστατικά COVID. Πάντως επεχείρησε ο Πρωθυπουργός χθες τώρα, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση αυτή, σε ό,τι αφορά το θέμα της λειτουργίας των ναών, των εκκλησιών, να δώσει και μια ιδεολογική διάσταση περί το θρησκευτικό συνέστημα. Δηλαδή στον κύριο Τσίπρα είπε ότι δεν είχε αισθανθεί την ανάγκη να ανάψει ένα κερί. Αυτό βγήκε λίγο, κατά τη γνώμη μου, βγήκε και λίγο έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό θυμίζει λίγο, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα για να αποφύγουμε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας στο ζήτημα συνολικά, εννοώ, της αντιμετώπισης της πανδημίας. Δεν είπε κανένας να κλείσουν οι ναοί. Βέβαια, καλά, φυσικά. Να πάρθουν μέτρα. Ναι. Να παρθούν μέτρα, ενώ μέτρα προληπτικά, μη συγχρονισμού κτλ. Να μην τα επαναλαμβάνω. Νομίζω αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι ανέφικτο. Όμως είναι, κοιτάξτε τώρα, είναι προκλητικό από τη μία στιγμή, να παίρνεις μέτρα για κάποιους τομείς και από την άλλη μεριά να αφήνεις κάποια άλλα απ' έξω. Που με συγχωρείτε πάρα πολύ, και ως γιατρός το λέω, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός πλέον, ο κόσμος
γνωρίζει το τι συμβαίνει. Ότι ο συγχρονισμός αυξάνει τον κίνδυνο. Εντάξει, το έχουμε μάθει τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν, κοντά στο νου και γνώση. Το ζήτημα δεν είναι αυτό όμως. Το ζήτημα είναι ότι μπαίνουμε σε μια λογική αντιπαράθεσης πολιτικής ενδεχομένως, όπως αναφέρατε στο ερώτημά σας προηγουμένως. Λοιπόν, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων άλλων κομμάτων, ή αν θέλετε αντιπαράθεσης μέσα στην κοινωνία για το αν θα επιτρέπεται ή όχι στους χώρους λατρείας, θρησκευτικής λατρείας, ή θα παίρνονται ή δεν θα παίρνονται μέτρα. Αφήνοντας όμως το απειρόβλητο, το σύνολο της πολιτικής μας έφτασε ως εδώ. Κύριε Ραμπρούλη, είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη και εσάς και στη Λάρισα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.